Αγαπητοί μαθητές, κυρίες και κύριοι, ήταν πικρό το χάραμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940, πριν 74 χρόνια ακριβώς. Οι σιρήνες με το ουρλιαχτό τους ανακοίνωναν στο Πανελλήνιο ότι η φασιστική Ιταλία του Μουσολίνη με τελεσίγραφό της ζητούσε από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος να της παραχωρήσει τμήματα του εδάφους της. Η απάντηση ήταν ένα λακωνικό, μα ελληνικό και περίτρανο όχι. Εκείνο το όχι ήταν η επιβεβαίωση της ιστορίας. Ήταν η σφραγίδα ότι αυτό το έθνος επιβιώνει και κρατάει ολοζώντανες τις αξίες ενάντια στην εγκόσμια δύναμη της βίας και της ισχύως. Απέδειξε ότι αυτό το έθνος έχει ψυχή που παραμένει αναλύωτη ανά τους αιώνες και ως πυξίδα καθοδηγεί την πορεία του στα μεγάλα σταυροδρόμια. Από εκείνο το πρωινό της 28ης Οκτωβρίου του 40 αρχίζει η απογείωση της ελληνικής ψυχής και η νίκη φτερουγγίζει πάνω από τα ελληνικά όπλα από τις πρώτες στιγμές, από τις πρώτες ώρες, από τις πρώτες μέρες. Τα παιδιά της Ελλάδος πολεμάνε πάνω στις σκέπασες κορφές των βουνών της Πύρδου. Και τα παιδιά τότε του μικρού χωριού των Λιωσίων και της Χασιάς ήταν από τους μπροστάριδες και πρώτη γραμμή μπροστά. Πολλοί δεν γύρισαν πίσω και σήμερα τα ονόματά τους βρίσκονται στα μνημεία της πλατείας Ηρώων και της πλατείας Δημαρχείου της Φυλής. Κάποιοι άλλοι γύρισαν πίσω τραυματισμένοι και ανάπηροι πολέμου, αλλά σήμερα δεν βρίσκονται κοντά μας. Η μαχόμενη Ελλάδα δηλώνει το παρόν της από τα βουνά και τη στεριά έως τη θάλασσα με τα υποβρύχια Ανδρείας, Παπανικολής, Λάμπρος Κατσόνης, Πρωτέας και Τρίτονας, ως τους εθέρες με την αεροπορία. Η υποδουλωμένη μέχρι τότε Ευρώπη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την μικρή Ελλάδα που τολμά να την παραταχθεί με αυτοπεποίθηση που γεννά η ιδέα της τιμής και της ελευθερίας ενάντια στη βία του ιταλικού φασισμού. Οι νίκες των Ελλήνων ηλεκτρίζουν κάθε αρνή συνείδηση της ανθρωπότητας, ενώ εκπέμπουν μια λάμψη σε όλη την οικουμένη. Σύσσωμος ο παγκόσμιος τύπος ασχολείται με τα ελληνικά κατορθώματα και παρουσιάζει τους αγώνες της Ελλάδος κατά του Μουσολίνη με τον αγώνα του Λεωνίδα των Θερμοπυλών κατά του Ξέρξη. Η γενοψυχία των Ελλήνων φωτίζει σαν ήλιος φωτεινός, ένα σκοτεινό και φοβισμένο κόσμο. Καθώς οι λόγχες των Ευζώνων ορμούν ακάθεκτα στο βαρύ και αδυσόπιτο εκείνο χειμώνα, η υπόλοιπη Ευρώπη παραμιλά για τους ήρωες που πολεμάνε σαν Έλληνες. Ο ελληνικός πληθύρας δίνει ελπίδα στα βασανισμένα στήθη εκατομμυρίων ανθρώπων. Πέρα από τη συμβολή στην ευσύχωση της υπόλοιπης Ευρώπης, η μάχη του ελληνικού λαού τελικά είχε μια καθοριστική σημασία για τους συμμάχους. Η Ελλάδα καθυστέρησε τα σχέδια του Χίτλερ για έπονο προς τη Ρωσία, όπου τελικά το βρήκε ο ρωσικός χειμώνας και έκτοτε άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την ναζιστική μάστιγα της ανθρωπότητας. Από την πρώτη κιόλας μέρα κατάληψης της Αθήνας από τους Γερμανούς έχουμε την πρώτη πράξη αντίστασης στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, όπου το γερμανικό απόσπασμα διέταξε τον Έλληνα φρουρό να κατεβάσει την ελληνική σημαία και αυτός αρνείται να το πράξει επιλέγοντας την αυτοθυσία. Ακολούθησε η εποπτεία της εθνικής αντίστασης στα 3 χρόνια της κατοχής μέχρι την απελευθέρωση. Σήμερα είναι και πάλι η εποχή του όχι, των μεγάλων ηχηρών και γενναίων αρνήσεων σε ό,τι μας ευτελίζει και απαξιώνει την πατρίδα και τη ζωή μας. Συντοπίτες και συντοπίτισσες, οι παππούδες μας είπαν στις 28 Οκτωβρίου του 40 το μεγάλο όχι. Σήμερα είναι η δική μας σειρά. Είναι η σειρά μας να πούμε όχι στους εισβολείς που δεν ήρθαν όπως το 40 με τα κανόνια και τα τάξ, αλλά με τα μνημόνια. Έχουμε υποχρέωση να ζητήσουμε πίσω εκείνα που μας χρωστούν από το 40 και μάλιστα με τόπο. Είναι ώρα να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας και να πιάσουμε δουλειά.
Είναι η ώρα να αφήσουμε πίσω τη μιζέρια και την απαγοήτευση. Μπορούμε να βάλουμε τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης. Το έκαναν οι παππούδες μας όταν η χώρα είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά. Μπορούμε σε τοπικό επίπεδο να δρομολογήσουμε την αναγέννηση του Δήμου μας. Αρκεί να βαδίσουμε ενωμένοι, όπως έκαναν οι προγόνοι μας στα χιονισμένα βουνά της Αλβανίας. Ας αλλάξουμε λοιπόν ρότα. Ας υποσχεθούμε ως Έλληνας στον εαυτό μας ότι του χρόνου θα σταθούμε περήφανοι μπροστά στα μνημεία των πεσόντων γιατί σώσαμε την πατρίδα. Ας δεσμευτούμε ως κάτοικοι του Δήμου Φιλής ότι του χρόνου θα σταθούμε περήφανοι μπροστά σε αυτό το μνημείο που μας θυμίζει τη θυσία των δικών μας ανθρώπων. Μόνο τότε θα είμαστε αντάξιοι τους. Μόνο τότε θα είμαστε άξια παιδιά και εγγόνια των ηρώων του 40. Ζήτω το ελληνικό έθνος, ζήτω η πατρίδα μας. Ευχαριστώ πολύ.